Προείχαμε κάποιες δουλειαφθορές στο χώρο του κοσμητηρίου, όπου γίνονται και εργασίες συντήρησής του. Πολλές ζημιές. Αυτό δείχνει το επίπεδο της ποιότητας και της κουλτούρας που διαθέτουμε ως δημότες και συνδημότες σε αυτό το Δήμο. Και δεν είναι, είναι κάτι βέβαια που με λυπεί αφάνταστα, και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι όλους σας και όλους μας. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έκαναν σήμερα στο κοσμητήριο. Δυστυχώς, καθημερινά έχουμε δολιοφθορές. Είτε στα σπήλαια του κάψα, είτε στο βιολογικό καθορισμό, είτε καίγοντας κάθε μέρα 4, 5 ή 10 κάδους, γιατί αυτό συμβαίνει, να το ξέρετε, ή καταστρέφοντας άλλα πράγματα του δημοσίου, έτσι. Βέβαια, δεν πίστευα και δεν περίμενα ότι θα φτάσω στο σημείο να ανοίξω το κολυμπητήριο, ότι θα πάνε στην πισίνα μέσα, που βέβαια δεν είχε νερό αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται εργασίες επισκευής εκεί, να αδειάζουν τους νεύτες και άλλα χρώματα μέσα στη μικρή πισίνα, να πετάνε διάφορα στρώματα, να ανοίγουν τους πυροσβεστήρες και να τους αδειάζουν μέσα στο κτίριο του κολυμπητηρίου. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Δεν θα τα πιστέψω. Και βέβαια, με βάλει σε πολύ μεγάλη σκέψη, με ποια αυστηρότητα πλέον από εδώ και πέρα θα γίνονται οι κρίσεις όλων των δημόσιων αυτών χώρων, και βέβαια να το τονίσω και αυτό, θα εισηγηθώ να μπουν κάμερες παντού και να παρακολουθούνται με κλειστό κύκλωμα τα πάντα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Έτσι. Να φανταστείτε, σας λέω μόνο από την πλευρά των κλοχών που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και των δολιοφορών πριν από 3 μήνες, και πάρα από 40.000 οι ζημιές που μας έχουν κάνει. 10.012 είναι στα σπίτια του κάποιου στα καλώδια. Σας λέω ένα πράγμα. Στην Καταβόθρα το κάτω είναι πάνω από 10-15.000. Διέλυσαν την Καταβόθρα. Τις πόρτες με τα σύνταρα και όλα τις σκάρες. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είναι αυτό. Και εκεί καταλαβαίνω ότι μπορεί για να αντάξουν να πήγαν κάποιοι να τα κάνουν κλοπή για τα σύνταρα ή οτιδήποτε. Ή για τα καλώδια. Μα να πάνε τώρα να ρίχνουν στην πισίνα μέσα νεύτες και χημικά και διάφορα άλλα, και να διάλεγουν τους πυροσβέστες. Αυτό είναι... Εντάξει, δεν θα δώσω κανένα χαρακτηρισμό, λυπάμαι που το λέω. Έτσι, βέβαια έγινε μήνυση καταγνώστων στην αστυνομία. Προχωράει αυτή η διαδικασία, αλλά αναγνωρίζουν ότι θα υπάρχουν κάμερες που δεν θα τις βλέπει κανείς. Και θα μπουν, σας λέω, έχουν μπει ήδη, έχουν αρχίσει και βάζουμε και στο αθλητικό κέντρο που γίνονται πάρα πολλές δολιοφορές, δηλαδή πέρσι όταν αναλάβαμε και μετά, χαράσαν πάνω από 10-15.000 να επισκευάζουμε όργανα και αίθουσες που ενώ τα είχαμε τακτοποιήσει τον πρώτο-δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα είχαν μπει και τα είχαν διαλύσει. Δεν αντιλαμβάνομαι, δεν πιστεύω ότι είναι για κάποιον ειδικό λόγο κάποιοι. Είναι εδώ συμπολίτες μας, είμαι βέβαιος γι' αυτό, κακόβουλοι, έτσι. Και θα μπει κανόνα στη λειτουργία της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου στο σύνολό του και στο γήπεδο μέσα και στο χώρο του σταδίου και στο κολυμπητήριο και ήδη έχει γίνει και στο κλειστό γυμναστήριο που θα παίξουν το μπάσκετ, το βόλεϊ κτλ. Εκεί βάλαμε κάμερες και παρακολουθούμε τους πάντες για να το ξέρουν. Θα μπουν παντού και στον περιβάλλοντα χώρο, γιατί θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τη στιγμή που όλοι εμείς, ειδικά σήμερα που η συγκυρία είναι τέτοια, εμείς τα πληρώνουμε. Οι πολίτες τα πληρώνουν τις όποιες ζημιές γίνονται με τον τρόπο που γίνονται. Έτσι. Είναι απαράδεκτο, λυπάμαι, και από εκεί και πέρα εύχομαι να βρεθεί και άκρη και πλευρά της αστυνομίας και θα δούμε. Αλλά δεν θα υπάρχει επόμενη φορά. Θα υπάρχει καταγραφή των πάντων στο αθλητικό κέντρο και να το γνωρίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Στο πνευματικό κέντρο ξανακαταστρέψανε προχθές μάρμαρα ή στο Μαλλιαροπούλιο, έτσι. Ή γράφουν ή κάνουν. Το να γράφουν είναι μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, διαφορετική. Αλλά το να πάρει και να σπάρει τα μάρμαρα ή να κάνουν άλλου είδους δολιοφορές. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μου, λυπάμαι για το επίπεδο που διαθέτουμε πλέον ως κοινωνία, ως λαός, έτσι, ως δημότες του Δήμου της Τρίπολης, κάποιοι εξ αυτών, και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Για μία ακόμα φορά ζημιές στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης και συγκεκριμένα στο χώρο του κολυμπητηρίου. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι, σήμερα το πρωί μας ενημέρωσαν οι φύλακες εδώ, οι επιστάτες, πως έχουν γίνει βανδαλισμοί στο κτίριο.
κολυμβητηρίου. Όπως και εσείς είδατε, πιθανόν τη νύχτα έγινε παραβίαση από την πόρτα εκεί κάτω, αυτή της πόρτας, και μπήκαν κάποια άτομα μέσα. Αυτό το χρονικό διάστημα, ο χώρος του κολυμβητηρίου είναι κλειστός από τις 20 Ιουλίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γίνονται συντηρήσεις. Όπως βλέπετε, η πισίνα είναι άδεια. Υπάρχουν άτομα που δουλεύουν και χρωματίζουν το χώρο εδώ. Άλλοι κολλάνε τα σίδερα. Όλες οι ζημιές και ό,τι έχει γίνει όλο τον χρόνο, είμαστε εδώ αυτό το χρονικό διάστημα για να το φτιάξουμε, τη συντήρηση. Τώρα, με τους βανδαλισμούς, από ό,τι είδαμε και είδατε κι εσείς μέσα, έχουν ανοίξει τους πυροσβεστήρες, τους έχουν αδειάσει σε όλο τον χώρο, έχουν κάνει τεράστια ζημιά. Αυτό μόνο ο καθαρισμός του και όλα θα μας στοιχήσει αρκετά χρήματα. Στην μικρή πισίνα πήγαν και άδειασαν μέσα χρώματα, και γιατί βρήκαν τα χρώματα από τους ελαιοχρωματιστές που βρίσκονται εδώ, και νεύτη. Γι' αυτό είναι αυτό το χρώμα μέσα το καφέ που είδατε. Είναι το νεύτη όταν πέφτει μέσα στο νερό και είναι αυτό το χρώμα. Πέταξαν ένα σίδερο, είδαμε μέσα. Ένα σίδερο μέσα, είχαν πετάξει 2-3 στρώματα, τα βγάλαμε τώρα νωρίτερα, και έχουν αναποδογυρίσει και αυτές τις πλαστικές, τα πλαστικά καπάκια. Και ίσως και μερικά άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε δει ακόμα, γιατί εμείς μόλις τώρα ενημερωθήκαμε και ήρθαμε εδώ. Αυτό έγινε τα μεσάνυχτα, δηλαδή μέχρι το πρωί. Τι ώρα ήταν εδώ οι εργαζόμενοι? Αυτός ο χώρος είναι κλειστός. Αυτό το χρονικό διάστημα μόνο οι υπάλληλοι που εργάζονται εδώ είναι. Τι ώρα ήρθανε δηλαδή και ενημερωθήκατε εσείς? Εμείς ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί. Με ενημέρωσε κάτι 8 η ώρα ο φύλακας εδώ ότι υπάρχει ένα θέμα. Και κατεβήκαμε εδώ όπως είδατε. Ο φύλακας δεν είναι τις νυχτερινές ώρες εδώ? Όχι, όχι. Το κτίριο είναι μόνο το πρωί, ναι. Είναι κλειδωμένο. Κατά 99% κάποιος παραβίασε την πόρτα, όπως φαίνεται και από απέναντι. Μπήκαν μέσα τώρα πόσα άτομα. Σίγουρα ήταν, δεν ένα, είναι δύο. Ένα, ναι. Πάντως οι ζημίες είναι αρκετές. Είναι περίεργο όμως το ότι κάθε φορά γίνονται συνέχεια ζημιές εδώ στο χώρο. Τι να σας πω, εμείς είμαστε για πρώτη χρονιά εδώ, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο το θέμα αυτό εδώ, το κολυμβητήριο. Δεν έχει γίνει ζημιά. Ψιλοζημίες γίνονται μέσα στα αποδυτήρια, από τα παιδιά, από τους ανθρώπους που όλη την ώρα βρίσκονται γύρω από αυτό το χώρο. Τώρα αυτό το θέμα να γίνει, αυτό ακριβώς που έγινε σήμερα δεν είχε ξανασυμβεί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και δεν θα ξανασυμβεί. Εμείς είμαστε πολύ κοντά για να τελειώσουμε αυτές τις εργασίες συντήρησης, ώστε περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου να λειτουργεί η πισίνα κανονικά. Φέρατε την αστυνομία? Καλέσαμε την ασφάλεια, την αστυνομία, ήρθε η ασφάλεια εδώ, γύρισε ήδη το χώρο γύρω-γύρω και μας προέτρεψε να προβούμε σε μήνυση. Αυτή τη στιγμή η αντιπρόεδρος, η κυρία Γαριφαλιά Γεώργα, έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει μία μήνυση κατά γνώστον, όπως ξέρετε. Τώρα, αν βρεθεί κάποιος και μας πει κάτι, αν είδε κάτι μέσα στο απόγευμα ή τη νύχτα και ξέρουμε κάτι περισσότερο, θα το γνωρίζουμε ίσως αργότερα, αν βρεθεί κάποιος καλοθελητής. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν κάμερες? Όχι, δεν υπάρχουν κάμερες. Ναι. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Έχουμε προσπαθήσει με τον Δημήτρη Τοβελή, που είναι στην ομάδα που μας βοηθάει εδώ στο στάδιο, στην ομάδα της Επιτροπής Διεξαγωγής Συντήρησης, που προσέχουν όλο το στάδιο. Και αρκετές φορές ο Δημήτρης μάλιστα έχει πάει και στον εισαγγελέα και έχουμε ζητήσει και την άδεια του εισαγγελέα. Ακόμα περιμένουμε. Περιμένουμε να μας απαντήσουν λόγω προσωπικών δεδομένων. Στον εξωτερικό χώρο, γύρω-γύρω περιμετρικά δηλαδή, να βάλετε περιμετρικά. Κοιτάξτε, τώρα με την ολοκλήρωση του κλειστού στο ΒΑΚ, έχουμε τοποθετήσει γύρω στις 20-25 κάμερες, αν θυμάμαι καλά, για να ελέγχουμε αυτό το χώρο, γιατί μας έχει στοιχήσει αρκετά χρήματα, να περάσει 200.000 ευρώ. Και από ό,τι φαίνεται, θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε κάμερες σε όλα τα κλειστά, στους κλειστούς χώρους, όπως είναι και αυτός εδώ. Τώρα, πότε θα γίνει αυτό, θα γίνει το σύντομο χρονικό διάστημα. Και θα προσπαθήσουμε ξανά να φτιάξουμε τις πόρτες και ό,τι μπορούμε καλύτερο.